Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν περνάτε για πρώτη φορά από εδώ, για πατήστε το κουμπάκι για γραφή και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις, γιατί καθημερινά ανεβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που αφορούν πολλούς ανθρώπους και επίσης είμαστε ένα κανάλι το οποίο προσπαθεί να φτάσει στις 100.000 συνδρομητές και θέλουμε τη βοήθειά σας με την εγγραφή. Και επίσης, αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε με τους φίλους σας. Εντάξει, μου έχει περάσει τώρα αυτό το να νιώσω κανονική YouTuber, πάμε πίσω στο θέμα μας. Δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά και μας βγάζουν εξωγήινους. Ο τίτλος μιλάει από μόνος του. Κάτω από ένα βίντεο στο κανάλι μας υπάρχει το εξή σχόλιο. Αγαπημένη Θέκλα, κάνε ένα βίντεο για μας τις γυναίκες που απέχουμε συνειδητά από τη μητρότητα και μας θεωρούν εξωγήινες ή εγωίστριες ή στήρες. Ξέρω ότι δεν δέχεστε mail πλέον, αλλιώς είχα να σας γράψω πάρα πολλά παρατράγουδα για το θέμα, σας φιλώ. Και επειδή αυτό είναι κάτω από ένα βίντεο χιουμοριστικό που ανεβάσαμε με την κουμπάρα μου την Αριστονίκη τη Θεοδοσίου, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που γυρίζουμε τις Αριστοτρίτες, μου γράφει να γελάτε συχνά, σας ομορφαίνει. Και εγώ είπα στη φίλη να μου γράψει περισσότερα. Φυσικά, αν κάποιος είναι στο τρίτο ή και το τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, μπορεί να μου στείλει email. Το κάναμε έτσι ώστε να βγάζουμε κάποια άκρη γιατί είστε πολλοί. Λοιπόν, συνοπτικά λοιπόν, εγώ και ο άνδρας μου, υπέροχο πλάσμα, αποφασίσαμε συνειδητά να μην κάνουμε παιδιά. Εδώ θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση και το να κάνει παιδιά κάποιος και το να μην κάνει παιδιά κάποιος, μια εξαιρετικά σοβαρή απόφαση η οποία πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται συνειδητά. Ως μια γυναίκα, μιλάω για μένα τώρα, 48 ετών, μητέρα, ψυχολόγος, ψυχοεκπαιδεύτρια, που έχω συναντήσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μόνο ο κατάλογος στο κινητό μου τηλέφωνο έχει πάνω από 30.000 επαφές. Έχω συναντήσει πάρα πολύ κόσμο. Και έχω ακούσει, έχω διαβάσει τις ιστορίες πολλών ανθρώπων. Θεωρώ ότι είναι τεράστια ένδειξη, αν όχι απόδειξη υπευθυνότητας, ένας άνθρωπος να αποφασίσει συνειδητά ότι θα γίνει γονιός, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη και τον άχαρο ρόλο του γονέα, αλλά επίσης είναι ένδειξη ή απόδειξη ψυχοσυναισθηματικής οριμότητας, ανθρωπισμού και πνευματικότητας, ένας ενήλικος άνθρωπος ή δύο ενήλικοι άνθρωποι που είναι ζευγάρι, να αποφασίσουν συνειδητά να μην φέρουν παιδιά στον κόσμο. Για εμένα προσωπικά και οι δύο αποφάσεις είναι πλήρως σεβαστές, πλήρως αποδεκτές και αφορούν μόνο τους ανθρώπους που τις παίρνουν. Δεν μπορώ να έρθω εγώ να πω σε οποιονδήποτε, είτε έχω σχέση μαζί του είτε δεν έχω, κάνε παιδιά ή μην κάνεις παιδιά. Θέλω να υπενθυμίσω όσους το έχουν ξεχάσει ή δεν το γνωρίζουν να το μάθουν πως οι άνθρωποι είμαστε ένα είδος ανώτερο από τα υπόλοιπα θηλαστικά και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που μας διαχωρίζει από τα υπόλοιπα θηλαστικά είναι ότι έχουμε την ελεύθερη βούληση, που ακόμη και οι άνθρωποι που είναι θρήσκοι και πιστεύουν στο Θεό δέχονται την ελεύθερη βούληση. Κατακρίβεια, η ελεύθερη βούληση είναι μία βασική αρχή του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας που είναι επίσημη θρησκεία στη χώρα μας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για οποιονδήποτε ούτω ώστε να νομίζει ότι δικαιούται να κρίνει και να κατακρίνει είτε την απόφαση ενός ανθρώπου να κάνει παιδιά, είτε την απόφαση του να μην κάνει παιδιά, είτε την απόφαση του να κάνει πολλά παιδιά, είτε την απόφαση του να κάνει ένα ή δύο παιδιά. Δεν μας πέφτει λόγος. Τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι με το σχεδιασμό της οικογένειάς τους. Δεν μας πέφτει λόγος αν δύο άνθρωποι θέλουν η οικογένεια τους να αποτελείται από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αν δύο άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν μια οικογένεια με πέντε ανθρώπους. Να φέρουν στον κόσμο ή να υιοθετήσουν τρία παιδιά. Αν κάποιο άλλος θέλει να δημιουργήσει μια οικογένεια στην οποία να υπάρχει ένα άνθρωπο και ένα κατοικίδιο. Υπάρχουν πολλέ μορφές οικογένεια και οφείλουμε με τον ίδιο σεβασμό που αντιμετωπίζουμε την συμβατική, την παραδοσιακή, την αγία ελληνική οικογένεια εντό πολλών εισαγωγικών. Με τον ίδιο σεβασμό που αντιμετωπίζουμε τη συμβατική μορφή οικογένεια να αντιμετωπίζουμε και όλε τι μορφέ οικογένεια. Ή αγαπά την οικογένεια ή δεν την αγαπά. Δεν γίνεται να πάρει μια μορφή οικογένεια και να εξαίρεις άλλη. Δεν είναι δική σου δουλειά εσένα τι θα κάνει ο άλλος για τον εαυτό του. Και αυτό μου το μάθε εμπειρικά η κόρη μου, μου το υπενθύμισε πρόσφατα, η οποία είναι 23 ετών, όταν σε κάποια φάση της είπα εγώ έτσι, χωρίς να το σκεφτώ ιδιαίτερα και σαφώς έσφαλα, Τη είπα, Ξέρει, είναι και πολύ καλή επιλογή να μην κάνει παιδιά, να μην ταλαιπωρήσει. Και γυρίζει και μου λέει: Είναι δική μου η ζωή και είναι δική μου η απόφαση αν θα κάνω παιδιά ή αν δεν θα κάνω παιδιά. Εσύ επέλεξε να κάνεις δύο παιδιά. Είναι δική μου δουλειά τι θα κάνω με τη δική μου ζωή. Και μου άρεσε πολύ που με έβαλε η 23χρονη κόρη μου στη θέση μου. Παρόλο που υποτίθεται ότι. Η προτροπή μου ήταν πιο μοντέρνα από μια παραδοσιακή Ελληνίδα ή Κυπρία μάνα. Ήταν δεν είναι κακή ιδέα να μην κάνει παιδιά. Και μου είπε Σιώπα. Προφανώ ήθελα να μου πει και σκάσε, αλλά δεν μου το είπε το παιδί. Και δίκιο θα μου το έλεγε γιατί δεν μου πέφτει λόγο. Δεν μα πέφτει λόγο για τον προγραμματισμό τη οικογένεια των άλλων ανθρώπων. Όχι. Πάμε τώρα σε αυτά που έχει σχολιάσει η φίλη, η οποία λέει συνοπτικά ο άντρα μου και εγώ, υπέροχο πλάσμα άνδρα μου, και εσύ φαίνεσαι υπέροχο πλάσμα, αποφασίσαμε συνειδητά να μην κάνουμε παιδιά. Παραθέτω μερικέ φράσει που έχω ακούσει κατά καιρού. Α, δεν έχετε παιδάκια, τι κρίμα. Δηλαδή, λέγοντα αυτό, Α, δεν έχετε παιδάκια, τι κρίμα. Σαν να υπονοούν ότι κάποιος από τους δυο μας σίγουρα είναι στήρο. Και εδώ θέλω να πω κάτι άλλο για τα κοινωνικά στερεότυπα. Ακόμη και στην περίπτωση που ένα άνθρωπο έχει υπογονιμότητα, γιατί η λέξη πλέον δεν είναι αποδεκτή λέξη. Υπογονιμότητα δεν είναι ιδιαίτερα γόνιμο. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει εμεί να έχουμε άποψη, είτε αυτή η άποψη αποτελεί λύπηση, είτε οίκτο, είτε κοροϊδία. Δεν μας πέφτει λόγος. Μια θεία μου. Καλά, ποιο θα σε κληρονομήσει. Α, καλά. Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι δεν είναι η Αθηνά Ωνάση. Τι σε ενδιαφέρει εσένα, ποιο θα κληρονομήσει ποιον. Δηλαδή να κάνεις παιδιά για να σε κληρονομήσουν. Και λέει η κοπέλα, προσπάθησα να της εξηγήσω ότι δεν είναι η Αθηνά Ωνάση. Τα έχω ότι δεν είναι ζάμπλουτη, οπότε να υπάρχει μια τεράστια περιουσία που να μην έχει που να πάει. Εγώ θεωρώ ότι ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά, μπορεί να επιλέξει πολύ ωραία να χρησιμοποιήσει το ίδιο <laughs> όλη του την κινητή και ακίνητη περιουσία για να περάσει ωραία τη ζωή του. Και αν μείνει και κάτι να το αφήσει σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά εκτιμά. Και εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας επίσης ότι όπως σας έχω πει προηγουμένω, είμαι μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, ο γιος μου είναι 26 και η κόρη μου είναι 23, αλλά επίσης νιώθω μήτρικα για πολλά άλλα παιδιά τα οποία δεν τα έχω γεννήσει παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να λεχθούν και ψυχοπαίδια μου ή πνευματικά μου παιδιά. Παιδιά που έχω δουλέψει μαζί τους παλαιότερο όταν είχα το γραφείο. Και παιδιά τα οποία επικοινωνούν μαζί μου μέχρι και σήμερα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Παιδιά τα οποία τα νιώθω πολύ αγαπητά και πολύ κοντά στη ψυχή μου. Και σκέφτομαι ότι αν δεν είχα τα παιδιά που έχω γεννήσει βιολογικά... Εάν τέλο πάντων φτάνοντα στο τέλο τη ζωή μου, υπήρχε κάτι να κληρονομηθεί, θα το έδινα σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να έχει συγγένεια αίματο για να αποφασίσει ότι φεύγοντα από αυτόν τον υλικό κόσμο, ό,τι υλικά αγαθά ξέρω εγώ υπάρχουν, θέλω να τα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι που αγαπάω. Άκου, μα καλά, ποιο θα σε κληρονομήσει. Γείτονα. Καλά, πόσο εγωιστέ είστε. Τρώτε τα λεφτά σας σε ταξίδια και εξόδους. Παρεμπιπτόντος, ο γείτονα αυτό έχει δύο παιδιά και όλα του τα λεφτά τα τρώει στον υπόδομο. Και εδώ βλέπουμε τις προβολές των αρκισακίων. Από πού τα ξέρεις, τα ξέρω από μένα. Πώς δεν τα ξέρεις και στραβέ, ξέρω τα πουλό μου, η γνωστή κυπριακή η παροιμία που νομίζω σας την έχω μάθει. Από πού τα ξέρεις αυτά που λες αφόσον δεν βλέπεις, τα ξέρω από μένα. Υποθέτω ότι και άλλοι κάνουν ό,τι κάνω εγώ εδώ. Φίλος αλκοολικός με δύο παιδιά, καλά δεν θες να συνεχιστεί τον DNA σου. Το απαντώ, καλά δεν είμαι και ο Αϊνστάιν. Αν και θα έπρεπε να του πω, εσύ δεν φοβάσαι που διονύζεις το δικό σου. <laughs> Θεάρα. Πραγματικά οι εθισμοί, η προδιάθεση στους είναι κληρονομική. Οπότε αυτός ο αλκοολικός που έκανε δύο παιδιά, που ξέρουμε σε αυτό εδώ το κανάλι ότι τα παιδιά των αλκοολικών είναι πολύ πιθανό να γίνουν συνεξαρτόμενοι ή και αλκοολικοί και ήδη, έχει έγνοια μην τυχόν και δεν διαιωνιστεί τον DNA της κοπέλας. Λέει το απαντώ καλά δεν είμαι και ο Αϊνστάιν για να διονυστεί τον DNA μου, αν και θα έπρεπε να του πω εσύ δεν φοβάσαι που διαιωνίζεις το δικό σου. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν πως είναι ο ομφαλός του σύμπαντος, όχι απλώς ο ομφαλός της γης, αλλά ο ομφαλός του σύμπαντος. Και είναι τόσο σπουδαίοι και τόσο σημαντικοί που πρέπει οπωσδήποτε να διονυστεί τον DNA τους. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση. Σας ξαναλέω. Έχω γνωρίσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων αγάπη που έχω δει σε παιδιά της καρδιάς, δηλαδή παιδιά που έχουν υιοθετηθεί από μία μητέρα, από έναν πατέρα, από ένα ζευγάρι γονέων, σπάνια την έχω δει σε βιολογικά παιδιά. Παρόλο που τα παιδιά της καρδιάς δεν έχουν τον DNA το γονέων που τα υιοθετούν. Η υιοθεσία, κατά τη γνώμη μου, είναι υπέρτατη πράξη γονεϊκής αγάπης εάν γίνεται συνειδητά. Δεν μιλάμε τώρα για υιοθεσίε που έχουμε αναλύσει εδώ στο κανάλι περιπτώσει και περιστατικά που έγιναν με πλήρη αλαζονία και υπέρμετρο εγωισμό. Μιλάμε για υιοθεσίε που έγιναν με αγάπη. Και μάλιστα, πάλι θα αναφέρω την κόρη μου, μου έχει πει η κόρη μου ότι το σκέφτεται από πολύ μικρή ότι ίσω να είναι καλύτερη κίνηση αντί να γεννήσει παιδιά να Έτσι, σα σκέψει. Και τη λέω πώ το σκέφτηκε αυτό. Μου λέει γιατί σκέφτομαι ότι υπάρχουν παιδιά όρφανα, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν γονεί. Και γιατί να μπαίνουμε στη διαδικασία να φέρνουμε άλλα παιδιά στον κόσμο, ενώ υπάρχουν ήδη παιδιά τα οποία μπορούμε να το αγαπήσουμε. Και πραγματικά τα παιδιά μας μας βάζουν τα γυαλιά. Αχ, Θεέ μου. Και έχω να πω ότι η κόρη μου παρόλο που είναι κόρη μου, ούτε εμφανισιακά μου μοιάζει και δεν ξέρω και εγώ ίδια πόσο μου μοιάζει, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Και επίσης γνωρίζω κόρες υιοθετημένε, οι οποίες μοιάζουν πολύ περισσότερο στη μητέρα τους από τη δικιά μου που είναι βιολογική. Είναι όλα στο μυαλό των DNA και τέτοια. Ξέρετε τι είναι η γονεϊκότητα, τι είναι η αγάπη. Σε αγαπάω, συνδέομαι μαζί σου, σε χωρώ, σε βάζω στην αγκαλιά μου και γινόμαστε ένα. Είτε μοιραζόμαστε κάποιες, ξέρω εγώ, αλληλουχίες DNA, είτε όχι μπορούμε οι άνθρωποι να αγαπήσουμε άλλους ανθρώπους περισσότερο από το ίδιο μας το αίμα. Και επίσης μπορεί άνθρωποι που έχουν το ίδιο αίμα με εμά, άνθρωποι που είναι βιολογικοί μας συγγενείς, να είναι πολύ εχθρικοί και μισητοί απέναντί μας. Θέλει πολύ δουλειά αυτός ο κόσμος για να γίνει ανθρώπινος και για να γίνει πιο πνευματικός. Για να μην σα κουράζω, λέει φίλοι, αυτά είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά που έχω ακούσει. Είναι και πολλά άλλα φυσικά. Και κλείνω με το κλασικό. Ποιο θα σε γυροκομίσει, και 17 ερωτηματικά. Σα ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Να ξέρετε που σα αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο. Έτσι θέλω να με αισθάνεστε. Και έτσι θέλω να είμαι ένα δικό σα άνθρωπο. Να μπαίνετε στο κανάλι, να βλέπετε τα βίντεο και να νιώθετε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έτυχε να σπουδάσει ψυχολογία, έτυχε να έχει κάποιες γνώσεις ψυχοεκπαιδευτικές περισσότερες, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του και έχει αφήσει το γραφείο και έχει φτιάξει αυτό το κανάλι, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν, εάν το θέλουν, να αποκτούν μια πρόσβαση σε ψυχοεκπαιδευτική γνώση και σε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι εξαιρετικά αγαπητική. Και θέλω να πω ότι νιώθω Πολύ ευγνωμοσύνη για την ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα και για την αγάπη που μοιραζόμαστε εδώ πέρα. Και αν είστε καινούργοι, ελάτε, δεν θα χάσετε. Συγγνώμη, μπήκα για να σας γράψω και δύο περιστατικά που με στεναχώρησα στα αλήθεια από δύο φίλες καρδιακές. Η μία σε σχέση με παντρεμένο, η οποία ψοφάει να κάνει παιδί, αλλά με αυτόν που είναι, εννοείται πως δεν είναι εφικτό. Να μου βάζει χέρι επιθετικά κιόλας, γιατί δεν κάνουμε ένα παιδάκι αφού έχετε και φράγκα. Δεν είναι τα λεφτά το θέμα. Και τα λεφτά είναι θέμα. Είναι ανευθυνότερο να κάνεις παιδιά όταν δεν έχεις λεφτά. Αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά αρκετά για να κάνεις παιδιά. Προσπάθησα να τη εξηγήσω ότι τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μόνο με τα λεφτά. Όχι. Τα παιδιά μεγαλώνουν και με πολύ κόπο και με πολύ ψυχική ενέργεια. Πάρα πολύ. Η άλλη φίλη, με πολλές δυστυχώς αποτυχημένες εξωσωματικές, μου έκοψε και την καλημέρα, γιατί την εποχή που προσπαθούσε, εγώ τόλμησα να πω μπροστά τη ότι έχω καθυστέρηση και δυστυχώς αν ισχύει η εγκυμοσύνη θα τη διακόψω. Τι άλλο να σας πω, σας ευχαριστώ ξανά για την υπομονή σας. Λοιπόν, ο κάθε ένας ζει τη δικιά του ζωή. Ο κάθε ένα έχει το δικό του δρόμο και το δικό του σταυρό. Αν εγώ προσπαθώ να κάνω εξωσωματική και δυσκολεύομαι, έχω το δικό μου σταυρό ότι προσπαθώ να κάνω παιδί, κάνω εξωσωματικές και δεν πετυχαίνουν και αν είδε την κοπέλα από σχολεία σε έλεγε καρδιακή μου φίλη, η οποία δυστυχώς κάνει εξωσωματικές και δεν πετυχαίνουν, Τη έκοψε λέει και την καλημέρα γιατί τόλμησε να πει, εγώ θα έλεγα σου ξέφυγε να το πεις γιατί ήταν λίγο έτσι, ήταν λίγο ήταν από αυτά που θα έλεγα και εγώ και μετά θα έλεγα συγγνώμη, δεν σκέφτηκα πώς θα το έπαιρνε εσύ. Μας ξεφεύγουν ρε παιδιά, γιατί ο καθένας ξέρει τα δικά του προβλήματα. Ο καθένας ξέρει τι είναι αυτό που τον πιέζει τον ίδιο. Και, και, εγώ, και εγώ έτυχε πολλές φορές μπροστά σε φίλες μου, σε φίλους μου, σε άνθρωπος που αγαπάω να πω κάτι ανέσθητο, αυτό που θα έλεγαν στην καθομιλωμένη είναι άνιωθη αυτή, πώς το είπε αυτό. Και όταν μου το είπαν, να το σκεφτώ και να πω ναι, ρε παιδί μου. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν σκέφτηκα εκείνη την ώρα πώς νιώθει εσύ. Ήμουνα πολύ απασχολημένη με το πώ νιώθω εγώ. Το παίρνω πίσω. Συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Λοιπόν, η μια κάνει εξωσωματική και θέλει πάρα πολύ να κάνει παιδί, η άλλη δεν θέλει να κάνει παιδί. Είναι και τα δύο αποδεκτά. Είναι και τα δύο οκ. Okay είναι και τα δύο μέσα στη ζωή. Και οι δύο άνθρωποι δικαιούνται αγάπη. Και αυτή η γυναίκα που προσπαθεί να κάνει εξωσωματική και ακόμη δεν έχει φτάσει στο ποθούμενο, και η γυναίκα η οποία αποφασίζει συνειδητότατα να μην κάνει παιδί. Τώρα, η άλλη κοπέλα που λες, η οποία έχει σχέση με παντρεμένο και θέλει να κάνει παιδί, αλλά προφανώς ο παντρεμένος δεν θέλει να κάνει παιδί με άλλη εκτός από αυτή που είναι παντρεμένος, οπότε δεν μπορεί να κάνει παιδί. Δεν έχει κανένα λόγο να έρχεται να σου λέει εσένα αφού έχετε φράγκα γιατί δεν κάνετε παιδιά. Κανένα λόγο δεν έχει. Δεν τη πέφτει λόγο. Κανένα. Μα κανένα. Μα κανένα. Όπω και εσένα δεν σου πέφτει λόγο που αυτή τα έχει με παντρεμένο. Φαντάζομαι ότι το γράφει για να εξηγήσει από ποιο χώρο ξεκίνησε αυτή να σου λέει αυτά τα πράγματα. Όπω και εσένα δεν σου πέφτει λόγο για το ότι άλλη έχει σχέση με παντρεμένο, έτσι και σε αυτή δεν πέφτει λόγο γιατί ενώ έχετε φράγκα ή τέλο πάντων έχετε ένα μισθό, δεν κάνετε παιδιά πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να οριμάσουμε ψυχοσυναισθηματικά ως λαός. Να ξεπεράσουμε τα κομπλεξιλίκια που έρχονται από τη μεσογειακή μας ζωή. Στη Μεσόγειο και εκεί στη Μέση Ανατολή και στα παράλια της Βορειοαφρικής και γενικότερα στη Μεσόγειο υπάρχουν πολλές κοινωνίες οι οποίες είναι παρεμβατικές, οικογενειοκρατικές, κοινωνίες τις οποίες ο ένας παρεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Είναι χαρακτηριστικό της περιοχής μας, δεν ξέρω, είναι το κλίμα μας το εύκρατο, το άκρατο, το δίσκρατο, δεν ξέρω τι είναι. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Επιτέλους να γίνουμε ουσιαστικά πολιτισμένοι. Ένας ουσιαστικά πολιτισμένος άνθρωπος κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Και επειδή ξέρω ότι αρκετοί θρησκόληπτοι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να κρίνουν και να κατακρίνουν τους άλλους, στο καταματθέον Ευαγγέλιο λέει «Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου». Για τους θρισκούς αυτό. Για όσους δεν είναι θρήσκοι, ισχύει ο πολιτισμός, ο ουμανισμός, οι ανθρωπιστικές αξίες πώς να γίνουμε πιο καλλιεργημένοι και πιο πνευματικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι του πνεύματος είναι αυτοί που προοδεύουν ουσιαστικά και στην ηλική ζωή, γιατί ακριβώς βάζουν την ενέργεια τους εκεί που αξίζει. Βάζουμε την ενέργεια μας στον εαυτό μας, στο τι κάνουμε εμείς και αν το έχουμε καλά καμωμένο, να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αν το έχουμε κακό σκαμωμένο να το διορθώσουμε, πώς να γίνουμε εμείς οι ίδιοι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και δεν ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι άλλοι. Δεν μας πέφτει λόγος. Δεν μας πέφτει λόγος αν οι άλλοι κάνουν παιδιά. Δεν μας πέφτει λόγος αν οι άλλοι δεν κάνουν παιδιά. Δεν μας πέφτει λόγος αν οι άλλοι κάνουν πολλά παιδιά. Δεν μας πέφτει λόγος αν οι άλλοι κάνουν ένα παιδί. Δικαίωμά τους, γούστο τους και καπέλο τους εσύ στη δικιά σου τη ζωή τι κάνεις. Κάνεις αυτό το οποίο ταιριάζει σε σένα. Εγώ θέλω να το πω αυτό, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Ότι παρόλο που δεν μετανιώνω που έγινα μητέρα επειδή αγαπώ τα παιδιά μου και τα βιολογικά και τα πνευματικά, δεν το μετανιώνω, εκ των υστέρων ανασκοπώντας τη ζωή μου, κάνοντας μια ανασκόπηση της ζωής μου, αντιλαμβάνομαι με τρόμο ότι πήρα την απόφαση να γίνω μητέρα με μεγάλη ανωριμότητα και ότι θα μπορούσε κάλλιστα, πολύ εύκολα, να είχα πάρει εντελώς λάθος δρόμο και να κακοποιούσα τα παιδιά μου χωρίς καμία συνέστηση. Δεν λέω πως δεν τα έχω κακοποιήσει μεγαλώνοντάς τα, γιατί ναι είμαι άνθρωπος και γιατί ναι ήμουν ανώριμη και γιατί μεγάλωσα τα παιδιά μου σε περιόδους στις οποίες εγώ δεν ήμουν ακόμη ψυχοσυναισθηματικά όρημη και δεν, ήμουν, δεν είχα αποκτήσει την ευδαιμονία. Οπότε, το έχω πει και σε άλλα βίντεο, υπάρχουν εποχές στις οποίες, για παράδειγμα, είχα κατάθλιψη, είχα άγχος και έπρεπε να πάρω την καταθλιπτική θεραπεία και δεν έπαιρνα. Υπήρχαν περίοδοι στις οποίες ήμουν καταβεβλημένη από τα προβλήματα της ζωής και δεν ήμουν και η καλύτερη πιθανή μητέρα. Και νιώθω όχι ενοχές και τύψεις να καταρρεύσω, αλλά νιώθω αυτή την ευθύνη. Την ευθύνη να μεταδώσω αν είναι το μήνυμα σε άλλους ανθρώπους, ότι αν θέλεις να γίνεις γονιός, κάνε το υπεύθυνα. Και ακόμη και αν έχεις κάνει παιδιά με άσκεφτο τρόπο, σε μια ανώριμη ηλικία, αν έκανε παιδιά, για παράδειγμα, για να σώσει ένα γάμο, που είναι μερικέ επιλογέ που είναι λανθασμένε, ή αν έκανε παιδιά γιατί είχε μέσα στο μυαλό σου ότι άμα κάνω παιδιά θα είμαι ευτυχισμένο, ακόμη και αν έχει πάρει άσκεφτα την απόφαση να κάνει παιδιά, διόρθωσε το στην πορεία και γίνε ο καλύτερο γονιό που μπορεί να γίνει. Και σύγκρινε τον εαυτό σου με τον εαυτό σου, όχι τον εαυτό σου με του άλλου. Ξαναλέω, είναι ένα αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα οποιοδήποτε είτε να κάνει παιδιά είτε να μην κάνει παιδιά. Δεν μας πέφτει λόγος. Και δεν δικαιούμαστε να κάνουμε οποιοδήποτε σχόλιο, όπως δεν δικαιούμαστε να κάνουμε σχόλια για την εμφάνιση, για τα κιλά, για τα πολλά κιλά, για τα λίγα κιλά, για το ύψος, για την οικονομική κατάσταση του άλλου. Δεν μας πέφτει λόγος. Πότε θα γίνουμε επιτέλους εκλεπτισμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι Ανώτερο επίπεδο, πνευματικοί άνθρωποι. Οι πνευματικοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με τις συμπεριφορές των άλλων, τις συνήθειες τους και τις αποφάσεις τους. Ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους και αυτό για να τον διορθώσουν τον εαυτό τους. Αν ο καθένας από μας ενσκύψει στον εαυτό του και ασχοληθεί ουσιαστικά με τη βελτίωση του δικού του εαυτού, θα γίνει όλος ο κόσμος καλύτερος. Όσο όμως καθόμαστε ο ένας και κρίνει και κατακρίνει τον άλλο, ο κόσμο γίνεται χειρότερο. Μπορούμε όσοι είμαστε σε αυτό εδώ το κανάλι και γράψτε στα σχόλια αν συμφωνείτε. Να πάρουμε έτσι μια απόφαση ότι δεσμευόμαστε στο να γίνουμε όλο και πιο πνευματικοί άνθρωποι και να ασχολούμαστε με το τι κάνουμε εμεί και αν το κάνουμε καλά, να συνεχίσουμε να το κάνουμε καλά. Αν χρειάζεται βελτίωση, να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε γιατί έτσι πάει μπροστά ο άνθρωπος, έτσι πάει μπροστά η κοινωνία, έτσι πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Μας το εύχομαι.